Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον κύριο Τάσο Γαϊτάνιο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γαϊτάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ντόκα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης που σας κάναμε, κύριε Γαϊτάνη. Να πω εδώ πριν ξεκινήσω ότι παραβιάσαμε σήμερα το πρωτόκολλο. Κανονικά έπρεπε εσείς να προηγηθείτε του κυρίου Ηλιόπουλου, όμως έγινε το αντίθετο λόγω ανηλυμένης δικής σας υποχρέωσης. Εσείς είπατε ότι μπορείτε να μιλήσετε αυτή την ώρα και αποδεχτήκατε ότι θα μιλούσατε μετά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV και να ξεκινήσουμε με κάτι που είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, να εκμεταλλευτούμε αυτή την παραβίαση δηλαδή του πρωτοκόλλου. Ο κύριος Ηλιόπουλος, μιλώντας λίγο πριν εδώ, είπε ότι η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ανακοίνωσε ως ανακοίνωση για τους νέους στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί προσπαθεί να τους εξαγοράσει, καθώς, όπως υποστήριξε, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι οι νέοι δεν προτιμούν την Νέα Δημοκρατία, δεν επιλέγουν σε αυτή τη φάση τη Νέα Δημοκρατία, έχουν γυρίσει το πρόσωπό τους, λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, στη Νέα Δημοκρατία και προσπαθείτε να τους εξαγοράσετε. Τι απαντάτε σε αυτό? Έχω να απαντήσω, κύριε Ντόκα, ότι ο κύριος Ηλιόπουλος κρίνει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με όσα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν η κυβέρνηση. Κρίνει δηλαδή εξιδίων τα λότρια. Και σας υπενθυμίζω ότι την εξαγορά αυτού του είδους επιχείρησε να την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν το Πάσχα, μετά το Πάσχα, είχε δώσει δώρο Πάσχα στους συνταξιούχους. Το θυμάστε την περίοδο εκείνη, λοιπόν. Είχε δώσει ένα επίδομα, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία, αυτό που κάνει σταθερά η Νέα Δημοκρατία από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, είναι να δημιουργεί πλούτο, να δημιουργεί ανάπτυξη. Αυτή ήταν η προγραμματική της δέσμευση, να μειώνουμε φόρους, να μειώνουμε εργοδοτικές εισφορές, να δημιουργούμε το χώρο ώστε να αναπτύσσεται η οικονομία. Και αυτή η οικονομία, κύριε Ντόκα, βλέπουμε ότι το 2021 αναπτύσσεται με πολύ καλό ρυθμό. Ήδη αναθεωρήθηκε από το 3,6 στο 5,9 ο ρυθμός της ετήσιας ανάπτυξης οικονομίας μας για το 2021. Δημιουργούνται επιπρόσθετα έσοδα στα δημόσια ταμεία και αυτά ακριβώς τα έσοδα, αυτό ακριβώς, αν θέλετε, το πλούτο που δημιουργείται. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μέτρα ώστε να διαχεθεί ισότιμα σε όλους τους Έλληνες πολίτες, σε όσους έχουν ανάγκη. Και μέσα σε αυτούς που έχουν ανάγκη, κύριε Ντόκα, είναι και οι νέοι άνθρωποι. Για παράδειγμα, επειδή και εγώ συνομιλώ με νέους ανθρώπους, φαντάζομαι και εσείς το κάνετε, ακούμε ότι πολλοί νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να μπουν στην αγορά εργασίας διότι τους ζητούν προϋπηρεσία. Κανένας από εμάς, κύριε Ντόκα, προτού ξεκινήσει να δουλεύει, δεν είχε προϋπηρεσία. Είναι αυτονόητο αυτό. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση σήμερα, για παράδειγμα, να θεσπίσει ένα μέτρο το οποίο δίνει κίνητρο σε μια επιχείρηση να προσλάβει ένα νέο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει προϋπηρεσία. Είναι κακό αυτό το μέτρο, κύριε Ντόκα? Είναι εξαγορά αυτή, άραγε? Το να ενισχύσουμε τους νέους ανθρώπους αλλά και την κοινωνία συνολικά σημαίνει ότι τους εξαγοράζουμε? Νομίζω, κύριε Ντόκα, ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν την ωριμότητα να μην εξαγοράζονται και δεν εξαγοράζονται και δεν υποκύπτουν σε τέτοια, αν θέλετε, τερτύπια. Αντίθετα, αντιλαμβάνονται ότι αυτό που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι το μέρισμα της ανάπτυξης που δικαιούνται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και έτσι το εκλαμβάνουν. Από την άλλη, όμως, δυστυχώς το λέω, βλέπουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι αμήχανη, βρίσκεται πραγματικά σε μια δύσκολη θέση. Δεν περιμένανε αυτή την αντίδραση του Πρωθυπουργού, δεν περιμένανε την εξαγγελία αυτών των μέτρων, δεν περιμένανε ενδεχομένως αυτού του είδους την ανάπτυξη. Να σας πω συγκεκριμένα, τα ακούτε εξάλλου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταστροφολογεί, λέει για παράδειγμα ότι η οικονομία βαδίζει από το κακό στο χειρότερο. Το έχετε ακούσει, έτσι δεν είναι? Η οικονομία όμως αναπτύσσεται. Έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από το 2019. Έχουμε πολύ περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί έναντι του 2019. Μειώνονται τα επιτόκια δανεισμού των ελληνικών ομολόγων. Μεγάλες επιχειρήσεις έρχονται να επενδύσουν στη χώρα μας, να αγοράσουν, αν θέλετε, να συμμετέχουν σε αποκρατικοποιήσεις με τεράστια τιμήματα. Το 49% του ΔΔΕ
μια Αυστραλιανή εταιρεία, όπως ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, θα δώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Ντόκα, για να το αποκτήσει. Για την Εγνατία, το αντίστοιχο σχεδόν ποσό για περίπου 10 χρόνια. Μεγάλες επενδύσεις γίνονται λοιπόν στην πατρίδα μας. Όλα αυτά είναι δείγματα ότι η οικονομία προχωρά. Άρα λοιπόν, όσο η οικονομία προχωρά, οι Έλληνες πολίτες, όλοι οι Έλληνες πολίτες, έχουν να περιμένουν από αυτό το μέρισμα. Λυπάμαι πολύ πραγματικά και δείχνει ίσως τις δικές τους προθέσεις το πώς θα αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης, με ανακοίνωσή τους, τονίζουν ότι αυτά τα 3,5 δις των εξαγγελιών, των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, τελικά είναι, όσον αφορά σε νέα μέτρα, μόνο γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό τι απαντάτε? Τα άλλα λένε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ήδη υπάρχοντα, ισχύοντα μέτρα ή επεκτάσεις υφισταμένων. Τι λέτε? Και γιατί τόσο άγχος από το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, αφού είναι τόσο λίγα τα μέτρα? Νομίζω, κύριε Ντόκα, αυτά είναι επιχειρήματα για μικρά παιδιά. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πραγματικά παρακουνηθεί από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σάββατο. Χρησιμοποιούν έολα επιχειρήματα, όπως για παράδειγμα ότι είναι για 800.000 ευρώ ο μηδενισμός του φόρου για την γονική παροχή. Κάτι το οποίο οι Έλληνες πολίτες έχουν καταλάβει, καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντικό αναπτυξιακό μέτρο, αν θέλετε, είναι, γιατί πολλές έτσι περιουσίες που δυσκολευόντουσαν να τις μεταφέρουν γονείς στα παιδιά ή παππούδες στα εγγόνια λόγω του υψηλού φορολογικού συντελεστή. Από 1η Οκτωβρίου θα υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκολία να το κάνουν. Άρα λοιπόν είναι κάτι που θα δώσει μεγάλη όθηση αναπτυξιακή, χωρίς να έχει και μεγάλο, αν θέλετε, δημοσιονομικό αποτύπωμα. Αυτά όλα λοιπόν τα γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες. Ο κάθε ένας στα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός έχει κάτι τον οποίο το αγγίζει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό τελικά στο τέλος της ημέρας. Τώρα, η αντιπολίτευση όλοι, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, βλέπουν όλα αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ως προεκλογικά. Και εκτιμούν πλέον ότι οι εκλογές θα είναι προώρες. Από το Μάρτι και μετά, κάθε ημερομηνία μπορεί να είναι ημερομηνία εκλογών, μου είπε ο κ. Χιλιόπουλος. Αυτό όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμούν και στο κίνημα αλλαγής και βιάζονται εκεί να ολοκληρώσουν κάποιες εσωκομματικές διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού που έχουν. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι γνωστό, απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, αλλά γνωρίζουμε όλοι οι πρόωρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται, έτσι δεν είναι? Κύριε Ντόκα, αυτή τη συζήτηση κάνουμε σχεδόν 2 χρόνια. Αλήθεια από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, έβλεπαν εκλογές στο φθινόπωρο. Τώρα το αλήθεια είναι αυτό που λέτε, ναι. Ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει σε αυτό το θέμα πολλές φορές. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Σας είπα και πάλι, αυτή τη στιγμή η οικονομία μας αναπτύσσεται με έναν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και θα αναπτυχθεί και το 2020. Πώς πήγε ο τουρισμός? Πήγε καλά. Ιδίως Ιούλιο-Αύγουστο πήγε πολύ καλά. Εδώ στην Ήπειρο πήγε εξαιρετικά, καλύτερα και από το 19. Άρα λοιπόν, κύριε Ντόκα, βλέπετε κι εσείς ότι όντως οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας σε καλύτερα επίπεδα από το 20 είναι ήδη στο τραπέζι. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι πολύ λογικό, όταν η οικονομία αναπτύσσεται, όταν μπαίνουν έσοδα στα δημόσια ταμεία, να γίνεται και μια πολιτική που αφορά τους Έλληνες. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα, θα την θυμάστε τη συζήτηση, η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε ότι για την ακρίβεια που έρχεται δεν έχουμε πάρει μέτρα. Ότι δεν έχουμε ανακοινώσει τίποτα. Την ακούτε σήμερα αυτή την κουβέντα, κύριε Ντόκα? Δεν την ακούτε. Γιατί δεν την ακούτε, κύριε Ντόκα? Γιατί αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός προχθές δίνουν απαντήσεις. Και βέβαια η κυβέρνηση είναι από Είναι επαρκείς οι απαντήσεις. Κύριε εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας, είναι επαρκείς οι απαντήσεις, γιατί υπάρχει ακρίβεια και πλήττει όχι μόνο τα μικρότερα νοικοκυριά, αλλά και τα μεσαία νοικοκυριά. Ακούστε, κύριε Ντόκα, όταν μια οικονομία αναπτύσσεται, αναβαίνει και ο πληθωρισμός. Ως έναν βαθμό είναι σημάδι της ανάπτυξης, μια λελογισμένη ανατίμηση. Από εκεί και πέρα, πράγματι, υπάρχει ένα παγκόσμιο φαινόμενο, η άνοδος της τιμής της ενέργειας, που είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι τα μεταφορικά έχουν αυξηθεί πολύ. Έχει 8 φορές μεγαλώσει το κόστος της μεταφοράς ενός κοντέινερ από την Κίνα για την Ελλάδα. Γνωρίζουμε ότι σε πολλά μέρη του κόσμου δεν υπάρχουν χέρια
να μαζέψουν τα προϊόντα του πρωτογενού τομέα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ως ένα αποτέλεσμα να συμπιέζουν τις τιμές προς τα πάνω. Και είπε όμως ο Πρωθυπουργός προχθές για νοικοκυριά, για τη μέση ελληνική οικογένεια, για 300 και 400 κιλοβατόρες το μήνα, η ενίσχυση στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα είναι τέτοια που τελικά ένα μέσο νοικοκυριό θα έχει το πολύ μία μηνιαία, αν θέλετε, αύξηση των 2 ευρώ. Μάλιστα, mm-hmm. κυκλοφόρησαν σήμερα και παραδείγματα. Αυτό είπε και ο κύριος Κρέκας σήμερα. Ναι, ναι, κύριε Γαϊτάνη. Ο ενέργειας ο κύριος Κρέκας και, εν πάση περιπτώσει, κύριε Ντόκα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το ύψος της ανεργίας που είναι εκεί στο 14 περίπου με 15%. Θέλουμε να μειωθεί κι άλλο, αλλά δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Πρέπει να αυξάνεται το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Πώς? Με τις μειώσεις φόρων, με τις μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών. Από το 22 αυξάνει ελάχιστα, εγώ δεν λέω όχι, λίγο, αλλά αυξάνει ο κατώτατος μισθός. Γίνεται κάθε τι για να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Ντόκα, δεν έχει αυξήσει ούτε έναν φόρο. Τη στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει αυξήσει όλους τους φόρους και έχει μειώσει μόνο έναν φόρο, αυτόν που προοριζόταν για τα καζίνο. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι πολίτες τις διαφορές αυτές τις βλέπουν. Και επειδή με ρωτήσατε λοιπόν αν αυτά τα μέτρα του Πρωθυπουργού είναι αρκετά, σας λέω ότι για το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο, για την ενέργεια για παράδειγμα, νομίζω ναι ότι είναι αρκετά. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση αξιολογεί καθημερινά. Ξέρετε, αυτά είναι δυναμικά φαινόμενα. Μάλιστα. Το βάθος θα έχει την ένταση. Και όπου θα χρειαστεί να παρέμβει, θα παρέμβει. Νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν εμπιστοσύνη. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας Πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση που είναι πάνω από τα προβλήματα και μπορούν να δίνουν συγκεκριμένες και πολύ ουσιαστικές λύσεις. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ηλιόπουλος, λίγο πριν, ακριβώς για αυτά που είπε ο κ. Κρέκας, δήλωνε ότι πολύ σύντομα θα διαψευστεί ο κ. Κρέκας και η κυβέρνηση από τους λογαριασμούς που θα έρθουν σε όλους μας, τους καταναλωτές. Σε αυτό τι απαντάτε, κύριε εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας? Κύριε Ντόκα, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν διαψευστεί πολλές φορές από τις προβλέψεις που κάνουν. Το 2020 λέγανε ότι η Ελλάδα θα είναι η πρωταθλήτρια στην ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συνέβη αυτό. Λέγανε ότι δεν θα πιάσουμε ούτε 25.000 εμβόλια, δεν θα γίνονται την ημέρα. Φτάσαμε στις 110.000 εμβόλια. Λένε ότι η οικονομία είναι σε μια χείριστη φάση, διαψεύδονται από τα νούμερα και τα δεδομένα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να διαψευστούν άλλη μια φορά. Νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ πολιτεύονται όχι με βάση την πραγματικότητα, πολιτεύονται με βάση την επιθυμία τους. Και τελικά, ξέρετε, αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η χειρότερη μορφή αλαζονίας, να μην έχει επαφή με την πραγματικότητα. Μάλιστα. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο. Και πάμε στην πανδημία και σε συνδυασμό με το άνοιγμα των σχολείων. Τι λέτε? Τι εκτίμηση μπορεί να γίνει, πώς θα εξελιχθεί? Έχετε κάποιο προβληματισμό ιδιαίτερο? Σας ανησυχεί κάτι με το άνοιγμα των σχολείων? Αν και φαίνεται ότι η πανδημία σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε μια σταθεροποίηση, τα κρούσματα ίσως βρίσκονται και σε μια μείωση, οι διασωληνώσεις μια ελάχιστη μείωση. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Μπορεί να γίνει μια χωρίς μεγάλες επισφάλειες πρόγνωση? Κύριε Ντόκα, κοιτάξτε, αν κρίνουμε από την πανευρωπαϊκή, αν θέλετε, παγκόσμια εμπειρία, όταν ανοίξαν τα σχολεία, μετά από λίγες μέρες παρατηρήθηκε μία αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό επειδή γίνεται καλύτερη καταγραφή ή επειδή διασπείρεται ο ιός? Και επειδή γίνεται καλύτερη διαγραφή, αλλά, καταγραφή, ναι. Συγχωρείτε, αλλά και γιατί υπάρχει συγχρονισμός, όπως και να το κάνουμε. Τα νέα παιδιά έρχονται μαζί, υπάρχει κινητικότητα, έχουν τις δραστηριότητές τους, τις κοινωνικές επαφές. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως, κύριε Ντόκα, έχει απαντήσει η κυβέρνηση πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Καταρχάς, με εκτεταμένους εργαστηριακούς ελέγχους. Ναι. Αν ένας μαθητής ασθενήσει από τον κορονοϊό, αυτοί που είναι μπροστά, στο μπροστά και στο πίσω θρανείο θα έχουν καθημερινή παρακολούθηση για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έχουμε τον όπλο, το self-test, που δύο φορές την εβδομάδα οι μαθητές ελέγχονται και, όπως είδαμε και από τον Απρίλιο που ανοίξαν τα σχολεία, λειτουργούν σωστά. Και, εν πάση περιπτώσει, κύριε Ντόκα, μην το ξεχνάμε, έχουμε το μεγάλο όπλο του εμβολίου. Σήμερα τα εμβόλια είναι διαθέσιμα σε όλους. Όποιος θέλει να κάνει, όποτε θέλει να κάνει, όποιο εμβόλιο μπορεί να το κάνει. Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια λειτουργούν, ότι προστατεύουν από τον κορονοϊό. Είναι αδειοδοτημένα, το λέω αυτό γιατί ήταν ένα επιχείρημα, εν πάση περιπτώσει, ορισμένων ανθρώπων ότι
δήθεν δεν εμβολιάζονται επειδή τα εμβόλια δεν είναι αδειοδοτημένα. Τα εμβόλια είναι αδειοδοτημένα πλήρως. Λοιπόν, κατά συνέπεια, έχουμε αυτό το όπλο. Καλούμε τους Έλληνες πολίτες όλων των ηλικιών, από 12 ετών και πάνω, κύριε Ντόκα, τα έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας, να εμβολιαστούν, επειδή αυτό δεν το λέμε εμείς οι πολιτικοί, το λένε οι επιστήμονες. Εμβολιαζόμαστε, κύριε Ντόκα, επειδή το συστήνει η επιστημονική κοινότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον πλανήτη. Κατά συνέπεια, λοιπόν, έχουμε τρόπους να μαχαιτήσουμε τον κορονοϊό, να περιορίσουμε την πανδημία. Η μετάλλαξη Δέλτα ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο μεταδοτική. Μπορεί να νοσήσει κανείς πολύ πιο σοβαρά. Ας μην ξεχνάμε τις συνέπειες που μπορεί να αφήσει σε κάποιον ο κορονοϊός. Μπορεί να νοσήσει ελαφρά, αλλά να έχει συνέπειες για αρκετό καιρό μετά την νόσηση. Νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να παίζει με αυτά τα πράγματα. Οπότε λοιπόν έτσι θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση από εδώ και πέρα. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουν όμως οι Έλληνες πολίτες, κύριε Ντόκα, είναι ότι η οικονομία δεν θα ξανακλείσει. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν να εμβολιαστεί ο πληθυσμός, να εμβολιαστούν οι συμπολίτες μας για να μπορέσουμε να πάρουμε τις ζωές μας οριστικά πίσω. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο σε ένα ζήτημα μέτρων εκπαίδευσης, αυτό το 50% που δέχεται κριτική. Μιλώ για το 50% που πρέπει να έχει μια τάξη, ένα τμήμα σε κρούσματα για να κλείσει, για να ανασταλεί η λειτουργία του. Δύο κρούσματα έκλεινε το τμήμα, ναι. Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω ως πατέρας και όχι ως πολιτικό. Είδα τα παιδιά μου εχθές, σήμερα, με πόση μεγάλη λαχτάρα επέστρεψαν στο σχολείο, που είναι το φυσικό τους περιβάλλον. Πόσο ξύπναγαν πριν την ώρα τους να ντυθούν, να ετοιμαστούν, να πάνε στους φίλους τους να δούνε τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Από τη στιγμή που υπάρχει το εκτεταμένο τέστινγκ, από τη στιγμή που ο εμβολιασμός ενδείκνυται και τα παιδιά εμβολιάζονται, εγώ νομίζω ότι αυτό το όριο είναι ένα πολύ λογικό όριο. Από εκεί πέρα εγώ κατανοώ και τους φόβους και το άγχος ενός γονιού. Αυτά τα όρια, ξέρετε, τίθενται σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, όπως η επιστημονική κοινότητα εισηγείται. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να φέρουμε την καταστροφή. Εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο, δεν λέω ότι μπορεί να ότι είναι ανέφικτο, αλλά είναι αρκετά δύσκολο σε ένα τμήμα να νοσήσουν οι μισοί μαθητές. Σας λέω και πάλι, είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να γίνει. Όμως με τον εκτεταμένο έλεγχο μπορούμε να ελέγξουμε τη διασπορά του ιού, να εντοπίσουμε πολύ γρήγορα κρούσματα και ασυμπτωματικούς φορείς και έτσι να περιορίσουμε τα παιδιά που ενδεχομένως έχουν νοσήσει. Θα πρέπει να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, κύριε Ντόκα. Για να την πάρουμε πίσω θα πρέπει η κοινωνία μας να λειτουργήσει με όσο το δυνατόν γίνεται μεγαλύτερη προσαρμογή σε αυτό που ονομάζουμε ομαλότητα, σε αυτό που είχαμε συνηθίσει όλοι μέχρι την άνοιξη του 2020. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά για την ψυχική τους υγεία πρώτα και κύρια να πηγαίνουν στο σχολείο. Τέλος, τελευταία ερώτηση. Εν ώψη της εμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, περιμένετε να σας εκπλήξει σε κάποιο επίπεδο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Κοιτάξτε, θα με εξέπλητε θετικά αν μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να αρθρώσει προγραμματικό πολιτικό λόγο. Δεν το έχει καταφέρει αυτό μέχρι τώρα. Προτιμά μια ρητορική διχαστική, αν θέλετε, μια ρητορική που προέρχεται από το 50 και το 60. Νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν φύγει από αυτό το ρητορικό σχήμα. Οι ανάγκες της κοινωνίας βρίσκονται αλλού. Δεν κρίνουν τους πολιτικούς, αν θέλετε, και τη δράση τους με τσιτάτα, με στερεότυπα, με αψιμαχίες που έχουν αφετηρία το χθες και τελικά δεν δίνουν καμία απάντηση στο σήμερα, αλλά τους κρίνουν με βάση τη δυνατότητά τους να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών, να προτείνουν ρεαλιστικές λύσεις. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν δεν περιμένω κάτι καινούριο από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει θα τον ακούσω και μπορούμε, αν θέλετε, και μετά την άλλη εβδομάδα να σχολιάσουμε τα λεγόμενα. Βέβαια, θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα επανέλθουμε σύντομα την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά, κύριε Γαϊτά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Γενική Συνέλευση για την διεπαγγελματική της φέτας που έγινε στον Τύρναβο πρόσφατα. Παρόν στη συνέλευση ήταν και